στα πλαίσια των χειμερινών υποκρατίων. Με την ευκαιρία αυτή, κυρίες και κύριοι εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης, των συλλόγων, αγαπητά μέλη, φίλες και φίλοι της ΕΓΕ, θα θέλαμε να σας πούμε ότι η 8η του Μάρτη είναι η μέρα μνήμης, τιμής και σεβασμού τόσο των πρώτων γυναικών υφαντριών της Νέας Υόρκης που όταν κατέβηκαν σε διαμαρτυρία στους δρόμους ζητώντας ανθρώπινες συνθήκες δουλειάς και ανθρώπινο ωράριο εργασίας, αντιμετωπίστηκαν βία, όσο και όλων των γυναικών που στο πέρασμα των χρόνων αγωνίστηκαν και πάλεψαν είτε πρωτοπόρες είτε στην αφάνεια. Η Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας είναι η μέρα αποτίμησης των αγώνων και των κατακτήσεων του γυναικείου κινήματος, καθώς και αφετηρία νέων στόχων. 160 χρόνια από τις 8 Μάρτη του 1857, από εκείνη την εξέγερση που σηματοδότησε το ξεκίνημα του κοινωνικού αγώνα των γυναικών για ίσα δικαιώματα σε όλους τους τομείς της ζωής, 40 χρόνια από την επίσημη καθιέρωση με ψήφισμα από τον ΟΗΕ της 8ης Μαρτίου ως Παγκόσμιας ημέρας της γυναίκας και της διεθνούς ειρήνης, αξιολογούμε τη θέση της στην κοινωνία. Διαπιστώνουμε ότι ακόμη και στον 21ο αιώνα οι γυναίκες παραμένουν αντιμέτωπες με κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές ανισότητες, τόσο εδώ στην Ελλάδα και στις δυτικές χώρες, πολύ δε περισσότερο στις χώρες εκείνες όπου παραμένουν δέσμιες παραδόσεων και κανόνων, σκληρών, απάνθρωπων και παράλογων. Για κάποιους, το να είσαι γυναίκα σημαίνει ότι είσαι ένα τίποτα. Εξομολογείται μια 18χρονη πρόσφυγας με την ψυχή γεμάτη φόβου. 60 χρόνια μετά την υπογραφή της συνθήκης της ΕΟΚ στη Ρώμη, που αποτέλεσε σταθμό για τα δικαιώματα της γυναίκας στην Ευρώπη και θα κουβεντιαστεί στις 25 Μαρτίου, καθώς θέσπισε ίσα εργασιακά δικαιώματα και ίσες αμοιβές για άντρες και γυναίκες, το μισθολογικό κενό και χάσμα λόγω φύλου κλιμακώνεται. Η αρμόδια υπηρεσία του ΟΗΕ για την προαγωγή της ισότητας των δύο φύλων και της ενίσχυσης των γυναικών χαρακτήρισε το χάσμα στις αποδοχές μεταξύ των φύλων που παγκοσμίως ανέρχεται σε 24% το μεγαλύτερο ληστή των γυναικών. Το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ ανέφερε πως για να επιτευχθεί η οικονομική ισότητα μεταξύ των φύλων θα χρειαστούν άλλα 170 χρόνια. Μα αν όμως επικρατούν απόψεις όπως το παραλήρημα του Πολωνού Ευρωβουλευτή μέσα στην αίθουσα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που είπε το εξής: και φυσικά οι γυναίκες πρέπει να κερδίζουν λιγότερα σε σχέση με τους άντρες, γιατί είναι πιο αδύναμες, είναι μικρότερες, είναι λιγότερο έξυπνες. Καταλαβαίνετε πόσο χρόνο θα χρειαστεί ακόμη. Η χώρα μας βρίσκεται βυθισμένη σε μια παρατεταμένη οικονομική, κοινωνική και ανθρωπιστική κρίση. Και ο λαός και κυρίως οι γυναίκες βλέπουν να ανακόπτονται και να αποδομούνται συνεχώς δικαιώματα και κατακτήσεις ενός και πλέον αιώνα. Οι φτώχοι στο 36% του πληθυσμού, η ανεργία σταθερά στο 26%. Η μερική απασχόληση σε πρωτοφανή επίπεδα. Το σύνολο των εργασιακών σχέσεων ανατρέπεται, η άνηση μεταχείριση των γυναικών στην αγορά εργασίας διευρύνεται, το κοινωνικό κράτος συρρυκνώνεται με επιπτώσεις στην οικογένεια, τα φαινόμενα ενδοοικογενειακής βίας οξύνονται. Θύματα της κρίσης. Η νέα γενιά που βρέθηκε μετέωρη με ένα μέλλον ακυρωμένο να αναζητά πηξίδα στη ζωή της σε άλλους τόπους. Και απ' την άλλη, εμείς οι μεγαλύτερες γενιές, αδύναμοι και αμήχανοι και αμήχανες να παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Μα και στην Ευρώπη, η οποία δεν είναι πια η Ευρώπη της διανόησης της αλληλεγγύης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς υποχωρεί επικίνδυνα σε μια όλο και πιο εθνοκεντρική αντίληψη που απειλεί πλέον ορατά τη συνοχή της, η προστασία των κοινωνικών δικαιωμάτων δεν αποτελεί πλέον προτεραιότητα. Αλλάζουν οι ανάγκες και η ιεράρχησή του. Σε πείσμα των καιρών και του ασφικτικού κλειού που μας περιβάλλει, χρέος δικό μας είναι να διατηρήσουμε τη μνήμη και να αποδώσουμε το πραγματικό νόημα της ημέρας της γυναίκας, ευαισθητοποιώντας και προβληματίζοντας. Ευθύνη δική μας ως γυναικεία οργάνωση, ως κομμάτι της κοινωνίας των πολιτών, με έντονα κοινωνικά χαρακτηριστικά,
που κατά την πολύχρονη παρουσία αγωνίζεται για τα ανθρώπινα δικαιώματα και ενάντια σε ό,τι στέκεται εμπόδιο στην κοινωνική ισότητα, να συνεχίσει να πρωτοστατεί στην ανάδειξη και αναγνώριση του ρόλου των γυναικών και των ζητημάτων που τους αφορούν. Να συνεχίσει να δρά και να αντιδρά συλλογικά, τόσο σε τοπικό όσο και πανελλαδικό επίπεδο, διεκδικώντας την ελπίδα της νέας γενιάς για μια καλύτερη και αξιοπρεπή ζωή. Για τις κοπέλες που δεν μπορούν, για τις γυναίκες που φοβούνται, για τις επόμενες γενιές που τους αξίζει να χαίρονται τη φύση τους. Με πηξίδα τα συστατικά νίκης που πληροδότησαν σε εμάς οι προηγούμενες γενιές, την αισιοδοξία, την αποφασιστικότητα, τη δύναμη, την καρδιά και την ψυχή, να συμβάλλουμε στη δημιουργία μιας ανθρωποκεντρικής κοινωνίας δικαιοσύνης, αλληλεγγύης, δημοκρατίας και πολιτισμού, με αξιοπρέπεια για κάθε άνθρωπο και κυρίως για τη νέα γενιά. Η σημερινή μας εκδήλωση αφιερώνεται σε όλες εσάς, σε όλες τις γυναίκες του τόπου μας, κάθε ηλικίας, που κουβαλούν στους ώμους τους υποχρεώσεις και μεγάλες ευθύνες και τα καταφέρνουν, γιατί μια γυναίκα μπορεί, όπως θα ακούσουμε και αργότερα. Στις εποχές μελαγχολίας που ζούμε, σκεφτήκαμε ως αντίδοτο ένα μουσικό αφιέρωμα. Άλλωστε, το τραγούδι είναι και θεμελιακό στοιχείο της ζωής μας. Ακολουθεί όλο τον κύκλο της ζωής. Ένα μουσικό ταξίδι στο χθες και το σήμερα, που ξεκινά από τη μακρινή αρχαιότητα και συνεχίζει με γνωστά και αγαπημένα τραγούδια με πηγή έμπνευση στη γυναίκα. Σε μια σύντομη εκδήλωση, όπως είναι η απόψινή, θα δώσουμε μόνο ένα ενδεικτικό δείγμα, χωρίς αξιολογική σειρά και διάκριση, από τραγούδια αφιερωμένα στις γυναίκες, που συνέθεσαν ή ερμήνευσαν γυναίκες και όχι μόνο, γιατί υπάρχουν καταπληκτικές δημιουργίες ανδρών. Το φεγγαρί περπατώ ποιος μαράκι ήμουν αχ με τα στραγούδια ζω σιγανά, σιγανά, σιγανά στο σημείο αυτό θα ήταν παράληψη να μην αναφέρουμε ονόματα που κάνουν περήφανο τον τόπο μας. Τη Μαρίκα Παπαγκίκα, την τραγουδίστρια με το πιο πλούσιο και ποικίλο ρεπερτόριο, η οποία θεωρήθηκε η σπουδαιότερη ελληνική φωνή στην Αμερική των αρχών του 20ου αιώνα, με καταγωγή από την Κόβα, βέβαια, την Έφη Σαρή και την αγαπημένη όλων Άννα Καραμπεσίνη, στο πάθος της οποίας οφείλεται η διάσωση και διάδοση της νησιώτικης μουσικής μας παράδοσης. Το διερινό σου με ρωτήσε ποιος μαράκι κοινωνικές συνθήκες που επικρατούν την εποχή που γράφονται και τραγουδιούν. Στο δημοτικό τραγούδι η γυναίκα εμφανίζεται άλλοτε συναισθηματική και αγωνιστική, άλλοτε θυματοποιημένη και ευαίσθητη, αλλά πάντα σημαντική. Στο ρεμπέτικο στο οποίο οι γυναίκες ξεπερνώντας τον κοινωνικό στιγματισμό τόλμησαν να μιλήσουν σε πρώτο πρόσωπο για τα αισθήματα και τη ζωή και άφησαν πολύτιμη παρακαταθήκη, βρίσκουμε πολλές αναφορές στη γυναίκα και στα μεγάλα πάθη που προκαλεί ως πλανέφτρα ή ως αιτία δεινών. Στο λαϊκό άλλοτε σαν μαγευτική ύπαρξη και άλλοτε σαν καταστροφική παρέμβαση της μοίρας, η γυναίκα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Στα έντεχνα, η γυναίκα αγαπήθηκε, μιμήθηκε, αλλά και κατηγορήθηκε. Και στα σύγχρονα τραγούδια κυριαρχούν οι διαφορετικοί ρόλοι στη ζωή, τα ματαιωμένα όνειρα και τα διέξοδα της εποχής. Τραγούδια, ηθογραφίες γυναικείων χαρακτήρων. Τραγούδια, μικρές ιστορίες ή μικρές ταινίες γεμάτες χρώματα και μελωδίες.
Άνοιξε το παραθύρο, Διός με τρίπλο πόνε, απ' το κρυστάλλιο τσάνι. Σιγανά, σιγανά, σιγανά και θα πεινά. Περισσότερα σχόλια από εμάς δεν χρειάζονται. Ακούν οι στίχοι, η μουσική και οι εικόνες. Κάθε τραγούδι είναι εικόνα μιας εποχής. Αυτή την εικόνα προσπαθεί να δώσει απόψε, παράλληλα με τη μουσική και το τραγούδι, η σκηνοθετική επιμέλεια της Χρύσας Ορφανού. Ποιος με τρίπλο πόνε, αριστερά κλείστο πάλι, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, μα τι να πω. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σαν τα μάτια μου θα πιω. Να μην σας κουράζω, θα κλείσω με ευχαριστίες. Να ευχαριστήσουμε την Αναστασία Χαντζικαλίνη, την ακούσατε ήδη, και τον Τσαμπίκα Παναγιώτη. Με μεγάλη προθυμία και αφιλοκερδώς δέχτηκαν την πρόταση συνεργασίας και βέβαια για τη μουσική πανδεσία που θα μας χαρίσουν. Τη Χρύσα Ορφανού από τη δεύτερη θεατρική σκηνή, που μετέτρεψε σε εικόνες τα τραγούδια με την μουσική συνεργασία. Τη Ξένια Πολίτη Λίνα Βίλο Ευαγγελία Σταχίκα από τη θεατρική ομάδα, τα μέλη μας Διονυσία Σοφού Μαρία Παρκούρου Αγγελική Κούρου Χρυσούλα Σαπουλίδου, και τον μοναδικό άντρα της παρέας, τον Κώστα Μπάκα, τη θεατρική ομάδα για τη συμμετοχή της Σταυρόνης. Στην οργανωτική προετοιμασία συνέβαλαν από το ΔΣ οι φίλες κυρίες Σαπουλίδου, Τσουρβάπουχη και την επιμέλεια του Κυπουλικού, Φιλέρη, Δρόσου, Διπλού, Θαλασσινού, Διακαναστάση, Γελοκοπούλου, Χατζηνικολάου. Η εκδήλωση εντάσσεται στα κοινωνικά υποκράτεια και ευχαριστούμε τον ΔΟΠΑΣ για τη συμβολή στην ενημέρωση και την κάλυψη της σχετικής εγκατάστασης, όπως βέβαια και τους τεχνικούς υπολείπτες. Τα παιδιά της Κινσέρ του Ορφέα για τη δωρεάν διάθεση της αίθουσας, όπως κάθε φορά άλλωστε, όχι μόνο σήμερα, αλλά και τις προηγούμενες μέρες για τις πρόβες που είχαμε σε ώρες εντελώς ακατάλληλες. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για την προβολή της εκδήλωσης, πριν και κατά τη διάρκεια, τον κύριο Χατζημανουήλ για την προσφορά του κρασιού που γευτήκαμε στην είσοδο, και φυσικά όλους και όλες εσάς για την παρουσία σας. Οφείλουμε να σας μεταφέρουμε τους χαιρετισμούς και τις ευχές του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη κυρίου Ναθαναήλ και του κυρίου Παυλίδη Αριστοτέλη προς όλους και όλες οι οποίοι λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων δεν μπορούν να βρίσκονται απόψε εδώ και επικοινώνησαν μαζί μας. Σας ευχαριστούμε και πάλι. Ελπίζουμε οι επιλογές μας να σας ικανοποιήσουν.